Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσμιών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου, συνήχθημε και πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και για να δούμε μερικά πράγματα τα οποία γίνονται στα σημέρες μας και ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε. Εν θυμηθείτε όταν αναφέραμε κάποτε στα Θεία Κηρύγματα ότι οι θέλησαν να διώξουν από τις ταυτότητες τις οποίες εφέραμε ο κάθε ένας από εμάς την θρησκεία στην οποία πιστεύουμε. Τότε έγινε ένας άλλος μεγάλος, παρεκκλήθημε να υπομνήσκουμε συνεχώς εις τους ευσεβείς πιστούς χριστιανούς, να δώσουμε την υπογραφή μας ότι δεν δεχόμεθα να έχουμε ταυτότητα χωρίς να γράφουμε πού πιστεύουμε. Συνήχθησαν τότε κάπου 3,5 εκατομμύρια υπογραφές. Περιμέναμε, αλλά δεν είδαμε τίποτε. Εξυφανίστηκε, εξυνεμίστηκε αυτό το αίτημα του πιστού λαού και αναμέναμε ως αυτήν τη στιγμή. Πλην όμως, τα σχέδια του Αντιχρίστου δεν ματαιώνονται και δεν πρόκειται κανείς να τα σταματήσει. Έλεγαμε και άλλοτε ότι υπήρχε κυβέρνηση η οποία συνευδοκούσε, δηλαδή συμφωνούσε να μην υπάρχει το θρήσκευμα επάνω στην ταυτότητα. Και εγώ σας έλεγα όχι αυτή η κυβέρνηση, 100 κυβερνήσεις να έρθουν, το ίδιο θα κάνουν. Σας το είπα τότε και τώρα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν, άλλη κυβέρνηση ήρθε, πλην όμως τα πράγματα χειροτέρευσαν. Και όχι αυτή η κυβέρνηση να φύγει και να έρθει άλλη, πιο χειρότερα τα πράγματα θα πηγαίνουν, διότι ήμεθα προς το τέλος τούτου του κόσμου και στην εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και έτσι, αδερφοί μου, μπαίνουμε στα δεσμά αυτού του Αντιχρίστου, ο οποίος θα ερημώσει την γη ολόκληρον. Θα ερημώσει την γη ολόκληρον. Προτού όμως φτάσουμε σε αυτό, θα δούμε γρήγορα μια κατάσταση η οποία υπάρχει και ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Οι Έλληνες χριστιανοί πίπτουν στην παγίδα πολλών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων πρώτη είναι η αίρεση του χιλιασμού.
Και αυτοί κάθονται και κρατούν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, από το 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, αυτά τα οποία γράφει εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. 144.000 λέγει, ήτινες με τα γυναικών ούκε μολύνθησαν, παρθένη γαρισίν και ούχε βρέθει ψεύτος εν το στόματι αυτών, άμμο μη γάριση. Εδώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά στηρίζονται πάνω στον αρχηγόν τους, ο οποίος ίδρυσε αυτήν την αίρεση και ονομάζεται Ρόσελ. Κατά περίεργον όμως τρόπο, αυτός, αφού ενυφεύθη το 1879, διέλυσε τον γάμο του, ο ίδιος, ο οποίος στηρίζεται πάνω στην Αποκάλυψη και πείθει εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν να τον ακολουθήσουν, ο ίδιος διαλόγους Μιχείας διέλυσε τον γάμο του. Άρα εκείνο από Κυρίτη δεν τα εφαρμόζει. Ο διάδοχος του, ο Ράντφορτ, πέθανε από χρήση ναρκωτικών. Και έρχονται οι Ιεχωβάδες αυτή τη στιγμή να παρασύρουν τα παιδιά του Χριστού να τους ακολουθήσουν. Αυτοί οι οποίοι είναι μάρτυρες της αμαρτίας έρχονται να παρασύρουν τα παιδιά του Χριστού στην δική των αίρεση. Ευρίσκουν τα κορόιδα, πιάνονται στην παγίδα του, τους ακολουθούν, τους αποβλακώνουν και τέλος μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε ανδράποδα. Το μυστήριο του Αντιχρίστου, του Ανώμου, συνεχίζεται. Και να έχετε υπόψη ότι όταν σας πλησιάσουν αυτά τα όργανα του Αντιχρίστου που λέγονται Ιεχωβάδες, την ώρα που σου μιλούν, σου διοχετεύουν και δαιμόνια κολάσεως. Την ίδια στιγμή που σου ομιλεί, βάζουν και δαιμόνια μέσα στο σώμα σου. Είμαι μάρτυρας μιας τεάφτης καταστάσεως, την οποία δεν ξεχνώ ποτέ. Όταν ήμουνα στο Βέλγιο και σε ένα ευσεβές ανδρόγυνο, το επλησίασα, αγράμματοι ήσαν βεβαίως, η σύζυγος ήταν πολύ πιστή, ο σύζυγος δεν γνώριζε και πολλά πράγματα. Τον επλησίασαν την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη φορά. Αμέσως εισήρθαν τα δαιμόνια μέσα του και το αποτέλεσμα ποιον το νομίζετε. Του είπαν ότι έρχεται ο Ιεχωβάς και όσοι θα είναι μαζί του θα πάνε στο θρόνο του και θα είναι μαζί με τον Ιεχωβά αιωνίως. Αυτός επίστευσε ότι έρχεται ο Ιεχωβάς, έρχεται το τέλος του κόσμου και τι τον έβαλε ο διάβολος. Είχε 5 παιδιά. Και την ώρα που κοιμόντουσαν η γυναίκα και τα παιδιά, επήρεν ένα μαχαίρι και κατέσφαξε τα 5 παιδιά. Το τελευταίο παιδί, το οποίο το επλήγωσε με μαχαιριές,
προσποιήθη ότι απέθανε και το άφηκε εκεί και μόλις είδαν όλα πεθαμένα έβαλε το μαχαίρι επάνω του και αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Έτρεξαν εκείνο το παιδάκι, κατέβηκαν στον κάτω όροφο, ειδοποίησε την αστυνομία και το δράμα ήταν φοβερό. Αυτά είναι τα κατορθώματα των μαρτύρων του Ιεχωβά και τα οποία κατορθώματα συνεχίζονται δυστυχώς και στην Ελλάδα μας και παρασύρουν τον κόσμο. Δεύτερον, μετά από τους Ιεχωβάδες, είναι ένα άλλο φοβερό το οποίο παρασύρει πάλι την κοινωνία. Είναι οι λεγόμενοι μασόνοι. Τα ίδια τους τα μέλη είναι ένα θλιβερό φαινόμενο και παρατηρείται πρώτον στους Ιεχωβάδες ότι οι μασόνοι τους υποστηρίζουν τα μέγιστα, διότι η μασονία είναι στο πάνω μέρος, δηλαδή όλους τους μορφωμένους οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην κοινωνία, αν δεν είναι μασόνους δεν προωθείται καθόλου. Αυτοί οι μασόνοι υπερασπίζουν τους μάρτυρες του Ιεχωβά και εκδίδουν νόμους οι οποίοι νόμοι κατοχύρωσαν τους Ιεχωβάδες να μην υπηρετούν την πατρίδα, να μην παίρνουν όπλο στο χέρι του, και τους έχουν μέσα στα στρατόπεδα και κάθονται και περνά ο καιρός για να αποστρατευτούν χωρίς να προσφέρουν ούτε μία υπηρεσία στην πατρίδα και εν καιρό πολέμου θα είναι οι πρώτοι προδότες. Αυτοί οι μασόνοι ορκίζονται βαρυτά τους όρκους για να εκτελέσουν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν και το οποίο θα μάθουν εκ των υστέρων. Αν είναι δυνατόν να σε πλησιάσει κάποιος και να σου πει ορκίσου και θα δεις πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, αλλά να ορκιστείς πρώτα. Ορκίζονται προτού τους αποκαλύψουν τι υπάρχουν μέσα σε αυτήν την αίρεση των μασόνων. Ο μασόνος αξιωματικός θα υπακούσει στα κελέσματα της στοάς ή στο κάλισμα της πατρίδος, το ερώτημα. Εκ του ασφαλούς θα υποκύψει στο κάλισμα της στοάς στην οποία ανήκει. Ντρέπονται να παρουσιαστούν για να δηλώσουν δημοσίως την ιδιότητά των. Ο ελληνικός λαός εσχημάτισε την χειρή στην εντύπωση δι' αυτούς και ντρέπονται, γιατί στο άκουσμα της λέξεως μασόνους προκαλεί εις τον Έλληνα, εις το λαϊκό αισθητήριο, ένα μίσος. Μασόνος λέγει, δεν θέλω να τον δω. Διότι αυτοί, δυστυχώς αυτοί, είναι τα πρώτα όργανα του Αντιχρίστου. Ζουν μέσα εις τα στοάς, βασιλεύουν σαν κράτος εν κράτη. Προωθούν τα σχέδιά των και προετοιμάζουν τους ανθρώπους δια την παρουσία του Αντιχρίστου. Πρέπει να γνωρίζουμε εκτός των άλλων ότι ο μασονισμός είναι μία θρησκεία. Εκτός της Εκκλησίας υπάρχουν πολλές θρησκείες και η θρησκεία του μασονισμού είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη.
παρασύρει όλους τους μορφωμένους ανθρώπους, όλους οι οποίοι έχουν μεγάλες θέσεις στην κοινωνία, και το δεύτερο είναι ότι οι μασόνοι προετοιμάζουν το έδαφος δια των Αντίχριστων. Μέσα είστε στο έστω, λατρεύεται ο μεγάλος αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Δεν λέγουν το όνομα του Θεού, αλλά τον Θεό τον λέγουν αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Δι' αυτούς ο Θεός είναι ανύπαρκτος, το όνομά του ανύπαρκτον, η εκκλησία του ανύπαρκτος. Και τώρα μου ήρθε στην διάνοια μου πάλι, όταν με τη χάρη του Θεού μας υπηρέτησα τα παιδιά του Θεού επάνω στο κρεβάτι του πόνου, όταν με κάλεσε ένας ο οποίος δεν ξέρω ότι είχε αυτήν την λόξαν του μασονισμού. Και όπως εξομολογείτο, επειδή ήταν στην θέση όπου πήγαιναν οι μεγάλοι οι πλούσιοι, ετέθη ερώτηση, μήπως σε παρεπλάνησαν μασόνοι? Η απάντηση ήταν, ναι, είμαι μασόνος 33ου βαθμού, θέλεις να σε κάνω και σένα? Μόλις μου είπε εκείνη τη λέξη, να θυμούμε ότι εκείνο το δωμάτιο που ήταν είχε γίνει ολοσκότεινο. Έπεσε μια σκοτεινιά στην οποία πραγματικώς με έκανε και ανατρίχιασα, και το μόνο που του είπα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω και σε παρακαλώ να φύγεις από αυτήν την αίρεση. Και έφυγα, δεν μπόρεσα τίποτε άλλο. Ο μασονισμός λοιπόν, ο χιλιασμός, ο οικουμενισμός, ο πνευματισμός, η μαγεία είναι μερικά από τα πλοκάμια της σιωνιστικής Λερναίας. Τώρα ερχόμεθα στην βάση. Ποιος τα δημιούργησε όλα αυτά? Ποιος? Οι Εβραίοι, αδερφοί μου. Οι Εβραίοι. Δι' αυτόν τον λόγο δηλητηριάζουν θανάσιμα τους ανθρώπους και τους παραδίδουν στην εξουσία του σατανά οι σταυρωτές αυτοί του Χριστού μας. Και δημιούργησαν πολλά στην κοινωνία των ανθρώπων. Πρώτον, την ομοφιλοφιλία, η οποία πριτανεύει στην Αγγλία, σε αυτό το έθνος της ανομίας και της αμαρτίας, όπως στην Αμερική. Αμερική και Αγγλία είναι το ίδιο πράγμα. Στην Αγγλία λοιπόν η αμαρτία των Σοδόμων, η Σοδομία, αναγνωρίστηκε επίσημα σαν νόμιμος κατάστασης. Μάλιστα τελούνται και γάμοι ομοφιλοφίλων με ιερείς και αρχιερείς. Σημεία των καιρών πολύ φοβερά, αδερφοί μου. Ολόγυμνοι άνθρωποι, γυμνιστές, εμφανίζονται στους ιερείς για να παντρευτούν. Αυτά στην Αγγλία, και μη γέννητο να παρουσιαστούν και στο έθνος μας, το οποίο είναι η καρδία της Ορθοδοξίας και το φως του κόσμου. Λες και θα τους εμπόδιζαν τα ρούχα να τελέσουν αυτό το μυστήριο του διαβόλου. Συνεχίζουμε όμως για να δούμε και κάτι άλλα φοβερά, τα οποία είναι στα σημέρας μας και τα οποία τα βλέπουμε συνεχώς χωρίς να δίδουμε σημασία, διότι συνήθισεν ο οφθαλμός πλέον του καθενός. Αυτό το κουτί που ονομάζεται τηλεόρασης
ο κινηματογράφος και το θέατρο έχουν τεθεί υπό την υπηρεσία του διαβόλου και των προδρόμων του Αντιχρίστου. Έργα πορνικά και σοδομικά προβάλλονται κατά κόρον δια την πλήρη αποχάβνωση και σοδομοποίηση της ανθρωπότητος. Θέλουν να μεταβάλουν όλη την ανθρωπότητα σε Σόδομα και Γόμορα. Και αυτήν τη λέξη την οποία λέγω, εάν οι περισσότεροι την γνωρίζουν, καταλαβαίνουν, αλλά είμαι αναγκασμένος να την ξεδιαλύνω λίγο, να την αναλύσω λίγο, δια εκείνους οι οποίοι την ακούουν πρώτη φορά. Σόδομα και Γόμορα σημαίνει ότι οι άνδρες δεν εκείταζαν τας γυναίκας, το οποίο είναι το άλλο φύλο, δια τη συνέχιση του ανθρωπίνου γένους επί της γης, διότι αν δεν υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει και κοινωνία, δεν υπάρχει και κόσμος. Η γυναίκα είναι εκείνη η οποία κρατεί κατά τους πατέρας της Εκκλησίας την ώρα που κουνεί το παιδάκι της μέσα στην κούνια, κοινή λέγει όλη την ανθρωπότητα. Την ώρα που νανουρίζει το παιδάκι της, εκείνη την ώρα λέγει, δίδει ένα χαμόγελο σε όλη την ανθρωπότητα. Χωρίς την γυναίκα λοιπόν δεν θα υπήρχε κόσμος. Χωρίς τον άντρα δεν θα υπήρχε κόσμος. Δι' αυτό το θέλημα του Θεού όρισε, όπως ο άντρας και η γυναίκα βάζουν το χέρι τους, μόνοι τους όμως ποτέ. Εάν δεν βάλει ο Θεός το χέρι του εκείνη τη στιγμή κοντά στο χέρι του ανδρός και της γυναικός, δεν γεννάται ένα νέο πλάσμα του Παραδείσου. Δι' αυτό ονομάζεται ο πατέρας και η μητέρα συνδημιουργεί με τον Θεό. Γίνονται δημιουργοί όχι μόνοι τους, διότι ο Θεός είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και χωρίς το θέλημά μου, λέγει, δεν πέφτει τρίχα από την κεφαλή σας. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουν οι πατεράδες και οι μητέρες εις ποιαν θέση τους έταξε ο Πανάγαθος Θεός, πού τους ανέβασε και πού τους εκάθισε. Εις τα Σόδομα λοιπόν και τα Γόμορα οι άντρες δεν έβλεπαν τις γυναίκες. Ήσαν πέντε πόλεις. Οι άντρες έβλεπαν τους άντρες. Αυτό το οποίο προσπαθεί σήμερα ο Αντίχριστος να εφαρμόσει στην ανθρωπότητα. Μέχρι του σημείου που οργίστηκε ο Θεός και κατέκαψε να φτάσει στα πέντε πόλεις με θιάφη και με πύρεξ ουρανού. Και κατεπώντησεν τας πέντε αυτάς πόλεις και τας εσκέπασε με νερό το οποίο είναι ακίνητο, δεν κινείται και ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Κάτω από αυτήν την νεκρά θάλασσα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται βλέπουν τα χτίρια ακόμη να είναι βυθισμένα μέσα σε εκείνο το νερό, από το οποίο εξατμίζεται συνεχώς καπνός ακίμητος και δεν δίνεται πάνω από εκείνο το νερό να περάσει ούτε πτηνών, ούτε ακρίδα, ούτε μύγα, ούτε πεταλούδα, ούτε τίποτε. Μόλις περάσουν από εκείνο το νερό πίπτουν μέσα σε αυτό νεκρά.
Αυτή η ανθρωπότητα στην οποία ζούμε σήμερα, αυτά προσπαθεί να κάνει και βρισκόμεθα στα πορνοπεριοδικά, στον άθεον τύπο, τα οποία είναι στρατευμένα εις τον αγώνα της επικρατήσεως του κακού επί της γης. Σύλλογοι ομοφιλοφίλων παρουσιάζονται όπως τα μανιτάρια και προσκαλούν μέσα εις την αγκάλιντον τους ανομάλους της σημερινής κοινωνίας. Έχουμε και τους άλλους οι οποίοι ποιούν αμαρτίες με τους νεκρούς. Κάνουν μαγείες με τους νεκρούς. Και διερωτάται ο κάθε ένας από εμάς και λέγει τώρα γιατί έχω, γιατί υποφέρω, τι συμβαίνει. Ο Αντίχριστος πλέον χρησιμοποιεί κάθε απίθανο μέσο για να κάνει κακό στα παιδιά του Θεού. Εκείνος ο οποίος αντιτάσσεται εις αυτά θεωρείται οπισθοδρομικός, απολύτιστος, καθυστερημένος, κοινωνικά απόβλητος. Στην Αγγλία και πάλι, στην Βουλή όπου κάθονται αυτοί οι λεγόμενοι βουλευτές, δίδεται δικαίωμα για σεξουαλικές σχέσεις, εψηφίστηκε αυτό, δηλαδή σαρκικές πράξεις. Τώρα θα τρομάξετε που θα ακούσετε αυτό, αλλά εφόσον είμαστε αναγκασμένοι να τα λέγουμε για να τα ξεύρουμε. Σαρκικές πράξεις γονέων μετά των τέκνων και μεταξύ των αδερφών. Διαρωτώμεθα πως δεν βουλιάζει η γη. Διαρωτώμεθα πως υπάρχουμε. Αιμομιξίας λοιπόν, διαστροφές, ανομαλίες, αποτρόπες πράξεις θεωρούν το πρότινον αδιανόητα. Σήμερα έγιναν καθεστώς νόμου. Τα βλέπουμε και δεν μας ενδιαφέρουν. Το κατάντημα της Ευρώπης μέσα στην οποία μπήκαμε κι εμείς. Ο σατανισμός στα σημέρας μας είναι ένα παράδοξο το οποίο εμφανίστηκε, με το οποίο θυσιάζονται και πλάσματα Θεού από τα βρέφη μέχρι κόρες, μέχρι βρέφη, θυσιάζονται στο βωμό του σατανά για να τελεστούν σατανιστικά μαγικά έργα. Κανονική λατρεία του σατανά με μυστήρια, με τελετές, με ναούς είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στα σημέρας μας. Το προβάδισμα το έχουν οι λεγόμενες πολιτισμένες χώρες, η Αμερική και η Αυστραλία, μετά εισερχόμεθα στο βάθος, στην καρδιά της Ευρώπης, η Γαλλία, η Ολλανδία. Η Ολλανδία προπάντων έχει βυθιστεί πολύ στις αμαρτίες και όλη η Ευρώπη, για να φτάσουμε και έπειτα στο δικό μας το κατάντημα, ότι μέρα με την ημέρα να ακούμε όλα αυτά τα μαντάτα, τα δυσάρεστα. Εφτάσαμε κι εμείς αυτά στα σημέρας
που έχουμε τα παιδιά μας να διδάσκονται τα γράμματα του Θεού, να διδάσκονται τη μόρφωση. Ο Ορθόδοξος Έλληνας δυστυχώς μαθαίνει τώρα στο σχολείο ότι προτιμά να καταγεται από τον πίθηκον παρά από τον Θεό. Διδάσκεται εις το σχολείο το παιδάκι και έρχεται εις το σπίτι και λέγει «Μαμά, σήμερα έμαθα ένα καινούριο πράγμα». «Τι έμαθες παιδάκι μου?» «Ότι με γέννησε ο πίθηκος». «Ποιος σου το είπε παιδάκι μου?» «Η δασκάλα», λέγει, «στο σχολείο». Ή ο δάσκαλος. Αυτή η βλακώδης θεωρία διδάσκεται στα σχολεία της πατρίδος μας, αδερφοί μου. Οι αντίχριστοι σκοποί του διαβόλου πραγματοποιούνται λόγω της θελήσεως του ανθρώπου, διότι οι άνθρωποι ανεγνώριζαν τον Χριστό, δεν θα ήσαν όπως αυτή τη στιγμή να προτιμούν το σκότος παρά το φως. Μήπως όμως δεν γράφει η Αγία Γραφή αυτή την πτώση? Εάν ανοίξουμε την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστολού Παύλου στο 5ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι οι άνθρωποι επιζητούν τα γήινα, τα πρόσκαιρα, τα μάταια και τα παριθμία εκεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα μάταια, λέγει, είναι η μοιχεία, η πορνεία, λόγια της Αγίας Γραφής αυτά, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, αίρις, ζήλη, θυμή, ερηθίες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Ήτα τι αυτά πράσσοντες, λέγει, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Μας δίδει την τελική απόφαση του Θεού ότι όλες αυτές οι αμαρτίες, εάν δεν μετανοήσει ο πράσον αυτάς, δεν βλέπει παράδεισον. Και όπως είπαμε προηγουμένως, όλα αυτά πηγάζουν από τους Εβραίους. Και τώρα, επειδή έκαναμε αυτήν την εισαγωγή, θα δούμε αυτούς τους Εβραίους οι οποίοι εσταύρωσαν τον Χριστό μας, τι έπαθαν. Δια την έλευση του Αντιχρίστου υπάρχουν τα σημεία τα οποία βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Από όλα όσα είπαμε, είναι προετοιμασία για τον Αντίχριστο να βαρεθεί ο κόσμος, να ζητεί ελευθερία ο κόσμος από αυτά όλα και να εμφανιστεί αυτός με ένα πρόσωπο ότι είναι τίμιος, ότι αγαπά τον κόσμο, ότι θέλει δικαιοσύνη, ότι θα υπερασπίζεται τους αδυνάτους, θα δίδει ψωμίνες του πτωχούς να τρώνε και εις όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος ο οποίος είναι κουρασμένος μέσα σε αυτά τα οποία είπαμε, θα πούν «εσέναν θέλουμε». Δεν θα το πούμε εμείς, θα το πούν τα όργανα του. Θα τον ανακηρύξουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι όργανα του Αντιχρίστου και θα του πούν «εσέναν θέλουμε να κυβερνήσεις όλο τον κόσμο». Και τότε θα ανέβει στην αρχή. Ως σημεία των καιρών λοιπόν είναι αυτά τα οποία είπαμε, αλλά έρχεται ένα δεύτερο σημείο των καιρών, φοβερό σημείο,
το οποίο είπε ο ίδιος ο Θεός. Είναι η έλευση του Αντιχρίστου σε ισχυρόν προμήνυμα, σύντομο, και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, η ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. Αυτή τη στιγμή το κράτος αυτό δεν υπήρχε. Λέγουν η Αγία Γραφή, λέγουν οι προφήτες, λέγουν οι προφητείες των Αγίων της Εκκλησίας μας, ότι μόλις δείτε, λέγει, τους Εβραίους να δημιουργούν κράτος, τότε, λέγει, προσέξατε ότι ο καιρός είναι πολύ κοντά της ελεύσεως του Αντιχρίστου. Θα πάρουμε τα πράγματα για να τα δούμε ακριβώς όπως τα εξιστορεί η Αγία Γραφή, με εσχατολογικό περιεχόμενο, δηλαδή τα έσχατα του κόσμου, τα τέλη του κόσμου, πρώτου εκουσίου πάθους του ο Χριστός μας, ομίλησε για την μελλοντική καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εξέλιξη πλέον των Εβραίων μετά που θα σταυρώσουν τον Χριστό μας. Μετά που θα με σταυρώσουν, λέγει, θα δείτε αυτό το οποίο θα σας πω τώρα. Το πρώτο, λέγει, πεσούνται στόματι μαχαίρας οι Εβραίοι που θα με σταυρώσουν. Γιατί οι ίδιοι δεν το είπανε ότι το αίμα αυτού εφημάσκε επί τα τέκνα ημών? Το είπε προηγουμένως όμως ο Χριστός, προτού φθάσουν εκεί έξω από το πρετόριο που φώναζαν Άρων, Άρων, σταύρωσαν αυτόν, και ο Πιλάτος τους λέγει, δεν βρίσκω καμία δικαιολογία, ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος, γιατί θέλετε να το φωνεύσετε? Και είπαν όλοι με ένα στόμα ότι εσύ λες ότι είναι αθώος, εμείς λέμε ότι πρέπει να χύσει το αίμα του και να πεθάνει, και το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και λέγει ο Κυριός μας, προτού ακόμη φτάσει η ώρα εκείνη που θα εκαταρώντο τον εαυτόν τον Εβραίοι, λέγει ο Κυριός μας ότι αυτοί που θα με σταυρώσουν, λέγει, το πρώτο το οποίο θα πάθουν είναι να πέσουν στο μαχαίρι το οποίο θα μου δώσουν για να με θανατώσουν. Όπως με σταύρωσαν, λέγει, θα με σταυρώσουν, έτσι θα σταυρωθούν για αυτοί. Πεσούνται στόματι μαχαίρας, και το δεύτερο, θα εχμαλωτιστούν εις όλα τα έθνη. Το τρίτο, η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη, λέγει, υπό εθνών, άχρη πληρωθώσει κερί εθνών. Τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή, θα τα παίρνουν, θα τα αφήνουν, θα κυριαρχούνται, θα ελευθερώνονται, θα έρχονται έθνη, θα περνούν πάνω από αυτήν την πόλη, την Θεοκτόνων, και τέλος, λέγει, αφού τελειώσουν όλα αυτά, τότε θα ιδρυθεί το κράτος το Εβραϊκό. Ξέρετε ότι προτού ιδρυθεί αυτό το κράτος, αυτό το έθνος που ονομάζεται Αγγλία, αυτό κρατούσε όλη εκείνη την περιοχή, και αυτός ο Άγγλος κατακτητής των εθνών έφυγε από τα Ιεροσόλυμα, δίχασεν τους ευρισκομένους εκεί, δηλαδή τους Παλαιστινίους με τους Εβραίους, τους άφησε να τσακώνονται, και αυτοί γελούν στην Αγγλία και πίνουν το τσάι τους. Αυτό το οποίο μας έκανε εμάς στην Κύπρο. Θα φύγουμε, λέγει, αλλά θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Δίχασε την Κύπρο, την διαίρεσε την Κύπρο, και τώρα γελούν στην Αγγλία και λέει, άστε τους να τρώγονται. Δεν υπέστησαν μικρή ήταν και μικράν προσβολή από μία κούφταν
Κυπρίους αγωνιστάς. Αυτό δεν το εσήκωναν ποτέ. Πώς εταπεινώθησαν μπροστά σε λίγα παιδιά τα οποία αγωνίζονται. Και είπαν ότι τούτο που μας κάνετε θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Το πληρώνουμε, αδελφοί μου. Ερχόμεθα όμως στους Εβραίους ότι το ίδιο έπραξαν και εκεί, όπου ευρέθησαν οι Άγγλοι, το ίδιο έκαναν. Στην Ινδία, όπου ήσαν έφυγαν και εχώρισαν το Πακιστάν από τους Ινδούς και μάχονται για μία αναγελάδα και σκοτώνονται άλλοτε 500 άτομα, άλλοτε 1000 άτομα, διότι είναι πληθείς κόσμου εκεί. Είναι εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύριων στην Ινδία. Και έχουν ως θεόν τους την αγελάδα. Και αν μη γέννητο σκοτώσεις μία αγελάδα, δεν ζεις ούτε σε δευτερόλεπτο. Πεθαίνουν από την πείνα, πεθαίνουν από τη γύμνια και η αγελάδα είναι εκείνη η οποία ακριβώς θα λατρεύεται από αυτό το πλήθος του αναρρύθμιτων και θα το έχουν ως θεόν. Εκεί λοιπόν ήσαν οι Άγγλοι, έφυγαν, τους εδιέρεσαν, μάχονται εκεί και αλληλοτρώγονται και οι Άγγλοι, οι στρουθοκάμιλοι της Αγγλίας, του Λονδίνου, κάθονται και πίνουν το τσαγάκι τους και γελούν. Αυτό είναι το έθνος το οποίο θα πληρώσει πάρα πολλά. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πληρώσει όλα. Τι σημαίνει αυτή η προφητεία την οποία είπε ο Θεός μας? Ομιλούσε καταρχάς δια την καταστροφή του ναού του Σολομώντος και δεύτερον δια των εβραϊκών λαών και τρίτον δια την προτύπωση της συντελείας του κόσμου, τα οποία αναγγέλουν την ένδοξον του παρουσία και την προβολή της χάριτος του Θεού. Ο Θεός θα προβληθεί πλέον, θα κυριαρχήσει πλέον, θα κηρύξει το τέλος τούτου του κόσμου, θα δημιουργηθεί νέος κόσμος, θα χωρίσουν οι αμαρτωλοί από τους δικαίους, θα ιδρυθεί η τελική καταδίκη της κολάσεως και θα ολοκληρωθεί η τελική χαρά του Παραδείσου. Το εβραϊκό έθνος επέστρεψε μετά που είχε διασκορπιστεί στα 4 μέρη του κόσμου, επέστρεψε και ίδρυσε το κράτος του το 1948. Ένα άλλο σημείο είναι ότι το Ευαγγέλιο, μου είπε ο Θεός, θα κηρυχθεί εις όλων των κόσμων εις μαρτύριον πάση της έθνηση και τότε ήξει το τέλος. Αυτό θα ακούσουμε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος όσοι θα εκκλησιάζονται το βράδυ στους εσπερινούς της πρώτης εβδομάδος. Θα ακούσουμε αυτήν όλη την ιστορία του ερχομού του Κυρίου μας, την παρουσία του Κυρίου μας και όλα όσα θα γράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια ότι διαδόθη σε όλο τον κόσμο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ήκουσαν δια το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι λόγοι αυτοί θα γίνουν όταν θα έρθει το βδέλυμα της θερημόσεως, δηλαδή ο Αντίχριστος, και θα καθίσει στον Άγιον Τόπον, δηλαδή στον Ναό του Σολομώντος. Το ίδιο λέγει και μετά ταύτα ο Απόστολος Παύλος, κηρύττων το Ευαγγέλιο του Χριστού και λέγει δια των Αντίχριστων ότι θα χτίσει τον Ναό του Σολομώντος και θα
ανέβει στον ναόν και θα καθίσει στον θρόνο, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Όλες αυτές οι προφητείες αναμεταξύ τους έχουν και σύνδεση δια την δημιουργία του εβραϊκού κράτους. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτήν την προφητεία του Κυρίου μας, το σημαντικό μετά από τα άλλα τα οποία εμνημονεύσαμε προηγουμένως, είναι ότι πεσούνται, λέγει, στόματι μαχαίρας. Θα σφαγούν οι Εβραίοι και μετά θα εχμαλωτιστούν όσοι ζήσουν και θα μεταφερθούν εις τα έθνη, θα πουληθούν εις τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα εξακολουθεί να καταπατείται από τα έθνη τα διάφορα. Άχρη πληρωθώσει καιρή εθνών. Δηλαδή όταν ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά διώξει πλέον όλα τα έθνη τα οποία θα είναι το ένα μετά το άλλον επάνω στους Εβραίους, και τότε λέγει θα είναι και ένα φοβερό σημείο της ελεύσεως του Αντιχρίστου. Η τρομακτικότερη καταστροφή των Ιεροσολύμων έγινε το μετά από 37 έτη που εσταύρωσαν τον Χριστό, δηλαδή το 70 μετά Χριστό. Τότε οι Εβραίοι ήσαν εχμάλωτοι των Ρωμαίων, επανεστάτησαν και ο στρατηγός Τίτος, ο Ρωμαίος, περιεκύκλωσε τα Ιεροσόλυμα, δεν άφηνε να εισέλθουν ούτε να εξέλθουν από μέσα, έπεσαν εις πείναν και δίψαν φοβεράν, και ο ιστορικός Ιώσυπος έζησε τα γεγονότα και τα γράφει, τα περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα. Μητέρα, λέγει, έσφαξε το και έψησε το παιδί της και το έφαγε από πείναν. Ο ναός ξεθεμελιώθηκε και δεν ξανακτίστηκε ποτέ πλέον και επληρώθη εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, ότι ουμή αφαιθεί όδε λίθος επιλήθων ως ου καταληθήσετε. Οι Εβραίοι οι οποίοι έμειναν όταν εισήλθαν μέσα στην Ιερουσαλήμ οι Ρωμαίοι, τους εσταύρωσαν όλους. Αλλά οι Εβραίοι πανούργοι, όπως είναι και όπως μέχρι σήμερα, πολλοί οι οποίοι γνωρίζουν τρέχουν και αγοράζουν σπίτια των Εβραίων. Όσοι γνωρίζουν. Γιατί μέσα στα σπίτια αυτά τα χαλούν και βρίσκουν πολύ χρυσίο. Τότε οι Εβραίοι όταν μπήκαν οι Ρωμαίοι μέσα στα Ιεροσόλυμα, τι έκαναν? Κατάπινε το χρυσάφι. Το εμυρίστησαν οι Ρωμαίοι και τους έσχιζαν την κοιλιά και έβγαζαν το χρυσάφι από μέσα. Αυτό είναι ένα φοβερό το οποίο ακριβώς περιγράφει ο ιστορικός Ιώσυπος, διότι αυτοί, λέγε, κατάπιναν το χρυσό για να το σώσουν το χρυσάφι και όχι τη ζωή του. Θεοκτόνοι και αθεόφοβοι έβρουν τιμωρίαν φοβερά. Το αίμα αυτού εφημάσκε επί τα τέκνα ημών. Η κατάρα την οποία επικαλέστησαν ήδη παρέδιδαν τότε των αναμάρτητων θεών εις των σταυρικών θάνατων. Όσοι εγκλήτωσαν γιατί δεν είχαν ξύλα, όπως αναφέρει ο ιστορικός Ιώσυπος, τους πούλησαν στα τέσσερα σημεία του κόσμου, στις αγορές δηλαδή δούλων, αντί ευτελεστάτης τιμής και εχμαλωτηθήσονται εις πάντα τα έθνη. Έκτοτε η Ιερουσαλήμ καταπατείτο από την ημέρα εκείνη υπό διαφόρων εθνών
μέχρι τη στιγμή που απεχώρησαν οι τελευταίοι Άγγλοι και δημιουργήθηκε το Εβραϊκό κράτος, αλλά ως εδώ μας πήρε η ώρα και θα σταματήσουμε για να δούμε τη συνέχεια της ιδρύσεως αυτού του Εβραϊκού κράτους, την έλευση του Αντιχρίστου και τα σημεία των καιρών τα οποία θα μελετήσουμε για να τα έχουμε υπόψη και να παρακαλούμε τον Θεό να φυλάξει τον κόσμο του από τον ερχομό του Αντιχρίστου, να μας ενδυναμώσει και εμάς στον αγώνα μας, να μείνουμε κοντά στον Χριστό μας, να μην τον αρνηθούμε, για να έρθει να μας βάλει στα δεξιά του στην επουράνιον του Βασιλεία, της οποίας ήθε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Δεν αγαναχτώ, δεν επιτίθεμαι με γλώσσα, δεν επιτίθεμαι με γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μακριά από την δεν είναι στην Εκκλησία και είναι μακριά από την Εκκλησία. Χρησιμοποιώ γλώσσα πνευματική, γλώσσα αγάπης. Παρακαλώ θερμώς να γνωρίζουν οι γυναίκες που φορούν παντελόνια στον Άγιο Γεώργιο δεν σηκώνει να έρχονται με αυτά. Εδώ γίνεται μάχη μεγάλη και εκείνοι οι οποίοι δεν προσέχουν, δεν παίρνουν χάρη από τον Θεό. Έπειτα μην ξεχνάτε ότι το παντελόνι είναι η θεοκατάρατος μόδα τούτου του κόσμου το σημερινό ημερό. Έχει τόσο πολύ εξαπλωθεί αυτό το οποίο ο Θεός δεν του αρέσει. Δεν το θέλει. Είναι αμαρτία φοβερά. Διότι η γυναίκα επλάστη για να φυλάτει το σώμα της. Να φυλάτει το σώμα της, να σκεπάζει το σώμα της. Να μην γίνεται πέτρα σκανδάλου. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ προσέξετε το, διότι ο Πανάγαθος Θεός λέγει ότι βδελίσομαι, λέγει, βδέλυγμα σημαίνει κάτι το οποίο δεν το θέλω να το βλέπω, λέγει, όταν η γυναίκα φορεί τα ρούχα του ανδρός. Είναι αμαρτία, διότι υπάρχουν σύνοδοι της Εκκλησίας μας από Αγίους Πατέρας οι οποίοι αναθεμάτισαν την γυναίκα που φορεί τα ρούχα του ανδρός. Προσέξετε το πολύ, διότι είναι βαρύ το αμάρτημα. Και προπάντων εκείνες οι οποίες τολμούν να πλησιάσουν και το Άγιο Ποτήριο με αυτήν τη στολή. Μην νομίσετε ότι είναι μικρό και δεν ενδιαφέρεται ο Θεός γι' αυτό. Διότι για να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας λέμε ότι ασχολείται ο Θεός με τι φορώ. Βέβαια ασχολείται. Ασχολείται με τι φορείς. Θα μου πεις και εκείνος ο μαύρος που είναι ολόγυμνος. Ξέρετε ότι υπάρχει τώρα μόδα να βγάλουν οι άντρες και οι γυναίκες τα ρούχα τους και να γίνουν όπως λέγει τον Αδάμ και την Εύα. Αν πέσει αυτή η μόδα πάνω μας, σε καήκαμε. Η μόδα δεν είναι, μόδα είναι. Ό,τι κάνει ένας, θα κάνουν και άλλοι. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, προσέξετε το αυτό, όταν έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο, ή λέγετε σε καμία γυναίκα να έρχεται στον Άγιο Γεώργιο, να της τονίσετε
με πολύ δύναμη ότι πρόσεξε μη πας στον Άγιο Γεώργιο με παντελόνια. Δεύτερον, όταν προσεύχεται η γυναίκα, είπαμε ότι πρέπει να φέρει στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι για να εισακουστεί η προσευχή της στον Θεό. Δεν είναι δικό μου, είναι της Αγίας Γραφής του Αποστόλου Παύλου. Τρίτον, προσέξτε το και τούτο, διότι είναι και τούτο πολύ σοβαρό. Έρχεστε πονεμένοι στον Άγιο Γεώργιο. Συμπάσχω μαζί σας. Πονώ μαζί σας. Δίδω τον εαυτό μας να σας παρηγορήσω, να σας αγαπήσω, να προσευχηθώ για σας. Δίδω ολόκληρο μου τον εαυτό, μόνο και μόνο να πάρετε μία ανακούφιση χάριν Θεού. Για να πάρουμε όμως θεραπεία πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό, να έχουμε πίστη στον Θεό και να προσευχόμεθα με όλη μας την καρδιά. Να έχουμε βάση την εξομολόγηση, βάση την προσευχή και όταν φύγουμε από τον Άγιο Γεώργιο να πηγαίνουμε στο σπίτι μας και να παρακαλούμε τον Θεό με παρακλήσεις. Θα φύγεις από τον Άγιο Γεώργιο, αλλά θα πας στο σπίτι σου να πάρεις την παράκληση της Πανηγίας μας, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Χαραλάμπου, όποιον Άγιον έχουμε, όλοι μας έχουμε έναν Άγιον τον οποίον πολύ επικαλούμεθα, αυτόν τον Άγιον να του κάνεις την παράκλησή του. Το άλλο το οποίο θέλω να παρακαλέσω, μην νομίζετε ότι την ώρα που κάνουμε προσευχή δεν σε βλέπει ο Θεός. Την ώρα που κάνουμε προσευχή δεν μας ακούει ο Θεός. Όταν κάνουμε την προσευχή μας, μην αγωνιάτε και να θέλετε να διαβαστείτε μόνοι σας. Δεν θα με διαβάσεις μόνο μου, λέγει. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Θέλω μόνη μου, λέγει, να μου διαβάσεις. Παιδάκι μου, όταν δεν έχεις πίστη, όχι μόνη σου να σου διαβάσω. Όχι μόνη σου να είσαι ολομόναχη. Δεν παίρνεις από τον Θεό. Όταν έχεις πίστη θα πάρεις από τον Θεό όπου και να είσαι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή, έτσι. Είπαμε ότι πρέπει να στηριζόμεθα πάνω στην Αγία Γραφή. Θυμηθείτε μια γυναίκα που είχε αιμορραγία συνεχή και πήγαινε και είπε να πάω να αγγίσω πάνω στο φόρεμά του. Αλλά ο κόσμος ήταν πολλής κόσμος. Πολλής, όταν λέμε πολλής κόσμος, δεν μπορούσε να περάσεις καθόλου, να πλησιάζεις τον Χριστό. Πώς επλησίασε αυτή η καημένη γυναίκα? Πλησίασε και μόλις άγγισε πάνω στο φόρεμα του Χριστού, μέσα σε εκείνον όλο το πλήθος, αισθάνθηκε ότι τελείωσε η ασθενειά της. Και τότε ο Χριστός μέσα στάθηκε εκεί και λέει, ποιος μου άγγισε? Και οι μαθηταί, για να δικαιολογηθούν, λέγουν, Κύριε μου, εδώ σε σφίγγουν από εκεί και από εδώ και ρωτάς ποιος σου άγγισε? Πολλοί είναι, λέγει, αλλά ένας μου άγγισε, ένας. Τούτο που λέγω τώρα, αυτή τη στιγμή, έρχεσαι στον Άγιο Γεώργιο. Ένας από εδώ μέσα θεραπεύεται, είναι αυτός που πιστεύει στον Χριστό, που έχει πίστη. Και είπε ο Κύριος μας, εγώ, λέγει, ένιωσα από πάνω μου να φεύγει τεραστία δύναμη από πάνω μου. Και τότε σηκώθηκε εκείνη η πικραμένη γυναίκα και του λέει, Κύριε, εγώ άγγισα πάνω σου. Και εγώ, μόλις άγγισα πάνω σου, εθεραπεύτηκα. Πήγαινε, της λέγει, και οι πίστες που έχεις, αυτή σε έσωσε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην επιμένετε, μην ζητείτε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Έλα να μου διαβάσεις μόνη μου, έλα να μου διαβάσεις μόνο μου. Μην τα ζητάτε, διότι
Δεν έχω δυνάμεις. Πριν 30 χρόνια είχα, τώρα δεν έχω. 30 χρόνια είμαι θα εδώ μαζί. Λοιπόν, όποιος έπιασε, έπιασε.